Ο κύριος Αδώνης Γεωργιάδης, σε αυτό το πλαίσιο της κουβέντας, σε αυτό το κλίμα... Το μνημονιακό, έλεγε. Εννοώ την πόλωση που ουσιαστικά έχει κληθεί, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, ο ψηφοφόρος να διαλέξει την επιλογή, την επόμενη επιλογή στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Θλίβομαι που δεν είναι σήμερα ο κ. Κικίλιας μαζί μας, στην τελευταία προεκλογική εκπομπή στη δημόσια τηλεόραση, γιατί πίστευα τουλάχιστον τώρα θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ζήτηση που δεν έχει γίνει όλη αυτή την προεκλογική περίοδο, μια και αποφάσισε ο κ. Σαμαράς να σηκώσει αυτή την μπαντιά του αντιμνημόνιου. Εγώ, κ. Φιλιόπουλος, δεξιός, ως νοικοκυρέος, ως επιχειρηματίας που εργάζομαι από τα 19 μου χρόνια που έχασα τους γονείς μου, θεωρώ ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει επομισθεί στους ώμους του μια τεράστια ιστορική ευθύνη. Και θα σας πω ποια πιστεύω ότι είναι. Ενώ η συζήτηση περί του αντιμνημονίου θα ήταν κανονικά στην Ελλάδα, μία συζήτηση μεταξύ της Ανταρσίας, του Κουκουέ Μουλού και του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί για εκεί είναι, δεν είναι για παραπέρα, είναι μια αριστερή λογική. Που τι λέει, αντιμνημόνιο, σημαίνει, έχει δίκιο ο κ. Παφίλης, όταν λες αντιμνημόνιο, η άμεση λογική συνέπεια, είναι αντιμνημόνιο θα πει, να χρεοκοπήσει η Ελλάδα, έτσι, αυτό θα πει αντιμνημόνιο. Δεν συμβαίνει αυτό. Αυτό θα πει. Αυτό το λέτε εσείς. Δεν πληρώνουμε. Αυτό λοιπόν, το λέτε εσείς. Εντάξει, θα το ρωτήσω. Όχι, αφήστε να το πούμε εμείς. Να χρεοκοπήσουν αυτοί που τα πήραν τόσα χρόνια. Αυτοί που πληρώνουν. Αυτοί που πληρώνουν. Η άμεση συνέπεια λοιπόν του αντιμνημονίου, για να το καταλαβαίνουμε, είναι χρεοκοπούν οι τράπεζες. Αυτό εννοεί ο κ. Παφίλης τώρα. Δεν εννοεί καθόλου αυτό. Αυτό θα γίνει όμως. Αυτό... Δεν Παφίλη, τι να κάνουμε. Για τώρα, πέστε... δεν πληρώσουμε, κανένα θα χρεοκοπήσει. Για πέστε, στον κόσμο. Και δεύτερον, τα δάνεια που πήγαν, που πήραμε. Και δεύτερον, τα λεφτά που πήραμε, που πήγαν. Θα σας ρωτήσω εγώ, θα το πείτε. Δανειστές μας. Α, μπράβο. Σε αυτούς που μας τα δανείσανε. Για να παραμείνει η Ελλάδα αξιόχρεη, γιατί οι ελληνικές τράπεζες έχουν 90 δισεκατομμύρια ελληνικά ομόλογα και αν τα ελληνικά ομόλογα παύσουν να έχουν αξία, αυτομάτως χρεοκοπεί όλο το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και χάνουμε όλοι μας καταθέσεις. Και χάνουν και αυτοί τα λεφτά τους. Και αυτοί και εμείς και όλοι. Και τα δώσαν λοιπόν, για να ξαναπάρουν πίσω. Αλλά αυτοί οι πλούσιοι τα έχουν βγάλει έξω, αλλά θα το έχουν εδώ. Επανέρχομαι λοιπόν. Έτσι. Και μην διακόψω παρακαλώ πολύ. Όχι, δεν διακόπτω, αλλά. Αντιμνημόνιο σημαίνει σας, πρακτικά έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει αντιμνημόνιο. Δεν μπορεί λοιπόν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και απευθύνομαι αυτή τη στιγμή κοιτώντας τα μάτια των νεοδημοκράτη. Που ήταν περήφανος για το κόμμα του έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη. Που ήταν περήφανος για το κόμμα του έφερε στην Ελλάδα την πολιτική σταθερότητα. Που ήταν το περήφανος για το κόμμα του είχε πάντα την εικόνα του σοβαρού κόμματος. Ότι δεν μπορεί αυτό το κόμμα που εκπροσωπεί τον αστικό κόσμο να έχει υιοθετήσει μία ατζέντα της άκρας αριστεράς. Διότι με αυτόν τον τρόπο έχει νομιμοποιήσει στην ελληνική κοινωνία μία λανθασμένη συζήτηση η οποία μας οδηγεί όλους. Αντί να μιλάμε για το μείζον που είναι το οικονομικό πρόβλημα της χώρας και πώς θα το λύσουμε, να μιλάμε για το έλασον που είναι το μνημόνιο. Κύριε Γεωργιάδη, πάντως στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είπε ο κ. Σαμαράς ότι ουσιαστικά στηρίζει. Μα εκεί αποδεικνύεται, κύριε Φιλιόπουλε, το ψέμα. Και το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Με τη διαφορά ότι δεν είναι εποχή για να χάνει χρόνο η πατρίδα. Μάλιστα. Κύριο Σαμαράς, αφού μας έπριξε επί τρεις μήνες για το αντιμνημόνιο, αφού έβγαινε κάποια κυρία Τζότζολα και κούναγε το δάχτυλο στα κανάλια και έλεγε δεν μιλάμε όσοι ψήφισαν στο μνημόνιο. Κυρία Τζότζολα, εγώ δεν ξέρω ποια είναι, τώρα την άκουσα. Εσείς... Να το ολοκληρώσω. Πήγε ο κύριο Σαμαράς πού, στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, για να καταλάβει ο Νεοδημοκράτης με ενδιαφέρει που τώρα μας βλέπει. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι οι συντάκτες του μνημονίου. Το μνημόνιο, για να ξέρει ο κόσμος, το έγραψε η Μέρκελ, ο Σαρκοζή και ο Μπερλουσκόνη. Λέει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Και το ψηφίσατε. Κύριος Σαμαράς λοιπόν, και καλώς κάναμε, κύριος Σαμαράς λοιπόν πήγε στους συντάκτες του μνημονίου και αντί να πει στους συντάκτες του μνημονίου αυτά που έλεγε εδώ με την κυρία Τζότζολα, πήγε στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και εμφανίστηκε το καλύτερο παιδί. Εδήλωσε πόσο πιστεύει στα μέτρα. Που μάλιστα είπε τα στηρίζει ακλόνητα η Νέα Δημοκρατία, γιατί άλλωστε τα περισσότερα τα είχε ξεκινήσει η ίδια ως κυβέρνηση, και δεσμεύτηκε ότι θα τηρήσει το μνημόνιο κατά γράμμα. Και εγώ ερωτώ τον νεοδημοκράτη που με βλέπει, που δυστυχώς για αυτόν σήμερα στο πάνελ, στην τελευταία προεκλογική εκπομπή της Νέας Ελληνικής Τηλεόρασης, δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία, είναι απούσα. Έχει θέλω λοιπόν. Φυσικά, δεν είπατε θέλετε εσείς. Ο κ. Κικίλιας, αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία που έχουν φυγομαχήσει γιατί δεν έχουν επιχειρήματα. Λοιπόν, επανέρχομαι και λέω. Απευθύνομαι στον Νεοδημοκράτη και τον κοιτάω στα μάτια. Είναι περήφανος ο Νεοδημοκράτης που το κόμμα του ακολουθεί από πίσω τον Τσίπρα και την Παπαρίγα. Βάλτε τελεία. Αυτόν και με το μεγάλο ρόλο. Βάλτε τελεία.
Τώρα να σα πω κάτι. Για να, λεπτό, για να μην γίνει η συζήτηση, ό,τι θα γίνει. Ακούστε με, κύριε Παφίλη. Για να μην γίνει η συζήτηση, λίγο, ό,τι λέει το κουκουέ, θα το λέμε εμείς. Μισό λεπτό. Ο κύριος Γεωργιάδης να μιλήσει στους εργάτες, στους νεοδημοκράτες, να μιλήσει στους αυτοαπασχολούμενους που κλείνουν τα μαγαζιά. Να του πει ότι ναι, εγώ σα τα κλείνω με το μνημόνιο. Σε αυτού του νεοδημοκράτε να μιλήσει, στα λαϊκά στρώματα, στην ηγεσία τα βρίσκουν. Άλλωστε είναι διαθέσιμο. Εγώ θέλω να το αφαιρείτε χρόνο από συνομιλητέ σα. Όχι, λέω το εξή. Ό,τι λέει το κουκουέ θα το πούμε εμεί. Ό,τι λέει ο λαϊκό εξοχιαρμό θα το πει ο κ. Γεωργιάδης και όλοι οι υπόλοιποι. Να τελειώνουμε.